Καλημέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Νίκος Αμανάκης, ο οποίος είμαι στην εταιρεία Revita τα τελευταία 3 χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έχουμε μια πάρα πολύ ισχυρή και έμπειρη ομάδα ως προς το κομμάτι πωλήσεων, performance και marketing. Είμαστε δηλαδή μια εταιρεία one-stop, με λίγα λόγια μπορεί να πει κάποιος. Σαν revenue manager, αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι μάλλον μια ανησυχία που λίγο πολύ όλοι έχετε. Αν η τιμή που υπογράφουμε ή η τιμή που πουλάμε είναι η σωστή τιμή και η οποία μπορεί να οδηγήσει στην κερδοφορία της επιχείρησης, ώστε να είναι όλοι χαρούμενοι και ο ιδιοκτήτης και εμείς ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Είμαστε σε ένα χώρο που έχει μια πολυσυλλεκτικότητα εσόδων. Ίσως είναι ένας χώρος που οι πιο έμπειροι από μένα θα το έχουν ζήσει πιο πολύ στο πετσί τους. Μπορεί να βγάλει χρήματα από οποιοδήποτε κομμάτι της υπηρεσίας, θα πω εγώ. Από τη στιγμή που ο πελάτης όχι θα μπει στο ξενοδοχείο, θα ξεκινήσει να σκέφτεται να έρθει στο ξενοδοχείο. Οπότε, όπως βλέπετε, αυτή η πολυσυλλεκτικότητα, σύν το κομμάτι της μεγιστοποίησης των κερδών και των εσόδων και αν αυτό το οποίο κάνουμε σαν στρατηγική έχει αντίκτυπο σωστό στα έσοδα και στο revenue του ξενοδοχείου, προϋποθέτει ένα πράγμα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι ίσως και το κύριο συστατικό, το οποίο δεν είναι άλλο από τον καθορισμό μιας στρατηγικής τιμών, μιας κουλτούρας τιμών, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή το πρωί που ξεκινήσαμε, που ουσιαστικά μπορεί μας βοηθήσει στο να ισορροπήσουμε καλύτερα τα διάφορα κανάλια τα οποία μπορούν να μας φέρουν μία πώληση, η οποία δεν είναι μόνο πώληση δωματίου, μπορεί να είναι πώληση και σε F&B, μπορεί να είναι πώληση ακόμα και στο housekeeping, μπορεί να είναι πώληση ενός event. Οπότε μιλάμε για μία στρατηγική τιμών, η οποία επηρεάζει το κατάλημα σε επίπεδο total revenue management και όχι μόνο room revenue management. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι το revenue management, όπως ξέρετε και το ζείτε όλοι, εξελίσσεται προς αυτή την κατεύθυνση σιγά-σιγά. Ήδη έχει γίνει σε κάποιες χώρες. Το σκεπτικό είναι λοιπόν πώς θα παλατζάρουμε το κομμάτι, τώρα θα έρθω λίγο στο κομμάτι του accommodation, online-offline, ώστε αυτό το mix να είναι πετυχημένο και να οδηγεί σε κέρδος. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι είναι καταρχήν το strategic pricing, θα πάμε λίγο στο basic κομμάτι. Όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές έχουν πει εξαιρετικά πράγματα ως προς το πώς αυτό εξελίσσεται. Ας δούμε όμως και το core κομμάτι, γιατί εκεί θα βρούμε κάποιες έννοιες πολύ σημαντικές που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε γιατί πάμε σε εξέλιξη. Σαν εταιρεία εμείς, Revitab, αυτό το ξέρουμε και το εφαρμόζουμε στις 40 πλάσεις συνεργασίες που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Άρα έχουμε το know-how και μπορούμε να βοηθήσουμε στο να μεγιστοποιήσετε αυτό το planning και να γίνει πραγματικά effective το strategic planning των τιμών. Θα αναφερθούμε και εμείς στο case study του Allianz Garden προφορικά. Το έχετε μπροστά σας το project αυτό ως προς την ανάλυση ποιοτικών στοιχείων. Είναι στην τρίτη σελίδα, αν δεν κάνω λάθος, οπότε μπορείτε να δείτε πιο λεπτομερέστατα κάποιες έννοιες και τι έχουμε πετύχει τα τελευταία 3 χρόνια με τον συγκεκριμένο συνεργάτη, με τον οποίο, όπως και με όλους τους υπόλοιπους, έχουμε πάρα πολύ στενή επικοινωνία και αυτό είναι ένα μυστικό της επιτυχίας των συνεργασιών. Και θα κλείσουμε με το πώς, ας πούμε, ο προγραμματισμός των τιμών ουσιαστικά δέχεται επιρροή από άλλες ενότητες που αναφέρθηκαν κυρίως στο πρώτο σκέλος, όπως είναι, ας πούμε, το marketing, το performance και η διαφήμιση. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να καθορίσει την τιμή του αν δεν έχει υποστηρικτικά κάποιες υπηρεσίες οι οποίες θα τον βοηθήσουν να δείξει την τιμή του με σωστό τρόπο στις σωστές αγορές. Λοιπόν, εδώ είναι ο ορισμός, ας πούμε, του strategic pricing, το οποίο, όπως βλέπετε, έχει δύο-τρεις σημαντικές πληροφορίες μέσα έννοιες. Το ένα είναι ότι χρειαζόμαστε data-driven approach. Το άλλο είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε να το κάνουμε. Άρα λοιπόν αφορά τον προγραμματισμό του ξενοδοχείου σε μακροχρόνιο επίπεδο και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, μόνο για μία σεζόν για παράδειγμα. Το data approach
Το data-driven approach σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε για να συλλέγουμε αξιόπιστες πληροφορίες από τη μία και από την άλλη να αναπτύξουμε το know-how μέσα στην εταιρεία, στις εκάστοτε ομάδες, για να μπορούν να διαβάσουν αυτές τις πληροφορίες. Δεν φτάνει να συλλέξουμε πληροφορίες. Οι πληροφορίες είναι απεριόριστες. Πρέπει να μάθουμε να φιλτράρουμε τις πληροφορίες και πρέπει να μάθουμε να τις διαβάζουμε σωστά για να μην καταλήξουμε, όπως είπε προηγουμένως ο συνάδελφός μου ο Βαλάτης, πολύ ωραία, ο συνάδελφός μου πρώην, τώρα δεν είναι, το είπα έτσι τη ροή του λόγου, ήμασταν μαζί στην Booking για 10 χρόνια, να μην καταλήξουμε σε λάθος συμπεράσματα, γιατί αυτό θα επηρεάσει τα παρακάτω στοιχεία, τα πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν να κάνουν με την κερδοφορία της επιχείρησης και βέβαια με το πού είμαστε τοποθετημένοι μέσα στην αγορά, δηλαδή το competition. Έχει γίνει μια έρευνα από την Deloitte το 2023, λίγο μετά τον κορονοϊό, ή μάλλον όσο ήμασταν προς τα τελειώματα του κορονοϊού, που δείχνει ότι οι ξενοδόχοι απάντησαν εδώ ότι το 30% ότι τα ξενοδοχεία χάνουν περίπου το 30% των ενδυνάμει εσόδων που θα μπορούσαν να έχουν επειδή δεν κάνουν σωστή τιμολόγηση. Φανταστείτε τώρα σε ένα ξενοδοχείο που βγάζει 5 εκατομμύρια ευρώ να χάνει το 30% του 5 εκατομμύρια. Γιατί όμως το χάνουν, οι απαντήσεις που δόθηκαν τις βλέπετε εδώ αναρτημένες. Ουσιαστικά το πρώτο πράγμα ότι είναι πολύ challenging να το κάνω αυτό. Γιατί είναι challenging? Γιατί χρειάζομαι πολύ εργατοώρα να το κάνω αυτό. Χρειάζομαι πολύ data να το κάνω αυτό. Χρειάζομαι να έχω όλη την πληροφορία και να ξέρω να τη μελετήσω, όπως είπαμε πριν, για να το κάνω αυτό. Επίσης, πολλές φορές στην ανάγκη και στο πανικό να πιάσουμε το occupancy, το ζούμε όλοι λίγο πολύ αυτό, τι κάνουμε? Μπορεί να κατεβάσουμε πάρα πολύ χαμηλά τις τιμές, άρα χάνουμε έσοδα. Ή μπορεί να προσπαθούμε να πιάσουμε, διαβάζοντας λίγο τη ζήτηση ότι είναι αυξημένη σε διαφορετικά booking window ανάλογα με την περίπτωση, να δουλέψουμε σε υψηλότερες τιμές σε κάποιο κανάλι distribution, όπως ας πούμε στο online, ενώ δεν κάνουμε το ίδιο στα B2B ή στους tour operators, με αποτέλεσμα πάλι να έχουμε διαφυγόντα έσοδα. Άρα εδώ πάλι επανέρχεται η έννοια του balancing των δύο αυτών διαφορετικών κομματιών πώλησης. Και βέβαια το πλάνο μας, το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσουμε, πρέπει να στηρίζεται στην ανάλυση και στην προσέγγιση κάποιων παραγόντων, δηλαδή να είναι σε συνάφεια με αυτούς τους παράγοντες. Κάποιοι από τους παράγοντες που αναφέρονται, συγγνώμη, εδώ είμαστε, είναι εδώ αναρτημένοι, όπου ουσιαστικά έχουμε τρεις μεγάλες ενότητες. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με το budgeting ουσιαστικά, με το cost, την κοστολόγηση του ξενοδοχείου, την κοστολόγηση όλων των υπηρεσιών του ξενοδοχείου. Αυτό θα μας βοηθήσει να πάμε στη διαδικασία να βάλουμε κάποια pricing objectives, δηλαδή πού θα πρέπει να βάλουμε την τιμή μας για να καλύψουμε το κόστο μας. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμένα σε αυτά, μια και πιο πολύ ίσως συμμετέχετε στο budgeting. Πού θα πάμε την τιμή μας για να καλύψουμε αυτό το κόστος. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία να βάλουμε κάποια objectives, pricing objectives. Τα οποία όμως pricing objectives θα πρέπει να είναι τέτοι τοποθετημένα, ώστε να συναντήσουν την αγορά. Άρα πρέπει να κάνουμε customer analysis, να δούμε ποια είναι η αγορά μας, ποιοι είναι οι πελάτες μας, το προφίλ του πελάτη, το οποίο αναφέρθηκε και στο πρώτο κομμάτι πολύ εκτενές. Και βέβαια να δούμε πού είμαστε τοποθετημένοι σχέση με την αγορά. Άρα λοιπόν ένα business analysis ολιστικό 360 είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε και να είναι και μετρήσιμο. Μετρήσιμο εννοώ το κάθε πράγμα που θα δούμε και θα έχουμε να μην στηρίζεται σε υπόθεση, αλλά σε data. Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μία σωστή τιμολογιακή πολιτική, ώστε στο τέλος να έχουμε και ένα καλό feedback από τους πελάτες μας, δηλαδή αυτό το δείχτη value for money που λέμε, το οποίο ουσιαστικά για να καταλήξουμε σε ένα καλό value for money πρέπει να έχουμε όλα τα προηγούμενα αναλύσει και να μελετήσει πολύ προσεκτικά. Τα είδη pricing είναι τρία. Μιλάω τώρα, είναι λίγο ακαδημαϊκό κομμάτι αυτό. Ουσιαστικά έχουμε το cost-based pricing που λίγο πολύ χρησιμοποιείται περισσότερο στο κομμάτι των στατικών συμβολέων, όπως όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε. Όπως ουσιαστικά έχουμε μια τιμή, βάζουμε ένα margin και φτιάχνουμε ένα operation ή target profit και φτιάχνουμε μια τιμή. Εδώ έχουμε πάλι τρεις ενότητες. Έχουμε το cost plus,
που είναι αυτό που μόλις ανέφερα. Έχουμε το break even που ουσιαστικά μηδενίζουμε έσοδα-έξοδα και είμαστε στο μηδέν. Και έχουμε και το target profit που για κάποια περίοδο μπορεί, ας πούμε, λόγω πληρότητας κάποιος να θέλει να πουλήσει κάποια δωμάτια, τόσο όσο να βγάλει, να φτάσει στο target profit που έχει ήδη μπατζετάρει από πριν. Αυτό είναι ένα πολύ straightforward μοντέλο, το οποίο λίγο πολύ χρησιμοποιούμε περισσότερο στα στατικά συμβόλαια. Υπάρχει όμως και το value-based pricing, υπάρχει και το competition pricing, το οποίο θα δούμε πιο κάτω, όπου εδώ πέρα, ας πούμε, ουσιαστικά η τιμή μας δεν καθορίζεται από εμάς. Καθορίζεται από την αντίληψη που έχει δημιουργήσει ο πελάτης για μας, δηλαδή perceived value of those products or services. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό το επίπεδο pricing, αυτό το μοντέλο, τι καθορίζει? Καθορίζει πόσο παραπάνω θα μπούμε στη διαδικασία να παίξουμε δυναμικά τις τιμές μας. Έχει να κάνει με το reputation του ξενοδοχείου, συγγνώμη, του ξενοδοχείου, του προϊόντος. Έχει να κάνει με τον τρόπο που πουλάμε το ξενοδοχείο, όχι πολυσιακά, αλλά από άποψη performance marketing, τι καμπάνιες κάνουμε, πώς δημιουργούμε μία εμπειρία πελάτη μέσα στο ξενοδοχείο και ποια περίοδο κάνουμε, μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το value-based είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας βοηθάει να διατηρήσουμε την τιμή υψηλά. Και βέβαια έχουμε το competition pricing, το οποίο έχει και εδώ τρεις ενότητες. Έχουμε το low price strategy, το οποίο αφορά ξενοδοχεία που έχουν πολλά δωμάτια, μπορεί να πετύχει οικονομία κλίμακος εδώ, οπότε μπαίνει στη διαδικασία ευκολότερα από κάποιο πιο μικρό κατάλημα να μειώσει την τιμή για κάποιες περιόδους. Το high price και το match price. Το high price σχετίζεται πολύ με το value based pricing, δηλαδή με το reputation που θέλει να κρατήσει το ξενοδοχείο. Πολλές φορές δεν μειώνουμε την τιμή μας, γιατί είμαστε έτσι τοποθετημένοι ώστε έχουμε ένα brand name ξενοδοχειακό που δεν θέλουμε να το κατεβάσουμε, να το πάμε χαμηλότερα. Και είναι καλό και θεμητό αυτό να γίνει. Και έχουμε και το match price, που ουσιαστικά τι κάνουμε, ακολουθούμε λίγο την αγορά σε κάποιες περιόδους και όπου μπορούμε δίνουμε έμφαση στο experience του πελάτη, το οποίο και αυτό μας δίνει ένα added value. Σκεφτείτε λοιπόν να έχουμε κάνει όλη την ανάλυση που αναφέραμε πριν στους επιμέρους pillars, να ξέρουμε συνειδητά την κίνηση που κάνουμε. Η αναφορά εδώ δεν είναι γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά, όλοι λίγο πολύ τα ξέρουμε. Το θέμα είναι όμως συνειδητά να δούμε ποιο μοντέλο ακολουθούμε όταν παίρνουμε μια απόφαση τιμών. Γιατί ας πούμε αυτό μας βοηθάει, τι να καταλάβουμε? Να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνουμε εμείς μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος δίπλα μας ή κάποιος άλλος σε ένα άλλο προορισμό. Άρα εδώ έχουμε και το global element, το οποίο εδώ ας πούμε μπορεί να είναι για όλη την Κύπρο, στην Κρήτη είναι για όλη την Κρήτη ή μπορεί να είναι για όλη την Ελλάδα. Εντάξει, έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε σαν revenue and sales, ας πούμε. Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιο πιστεύετε εσείς, αυτό υπάρχει και στη, νομίζω είναι η ερώτηση αυτή πρέπει να υπάρχει νομίζω και μετά, οπότε δεν θα περιμένω την απάντηση γιατί έχουμε περιορισμό χρόνου. Απλά πάντα να σκεφτόμαστε και να σκεφτείτε κι εσείς ποιο από αυτά είναι το καλύτερο μοντέλο pricing για το κατάλημά σας. Η απάντηση είναι, τώρα θα την πω βέβαια, αλλά εντάξει, δεν θέλω να σε επηρεάσει, δεν υπάρχει μοντέλο κατάλληλο από αυτά τα τρία που είδαμε, που να μπορεί κάποιος μόνο cookie να το χρησιμοποιήσει. Όχι. Όλα παίζουν και όλα παίζουν συνδυαστικά. Γιατί ας πούμε στο επίπεδο τιμών και στον τρόπο του distribution κανάλι τιμών που έχουμε, τα διάφορα distribution κανάλια που έχουμε, έχουμε δύο δυναμικές. Έχουμε τα dynamic και έχουμε και τα static. Τα στατικά, όπως βλέπετε, ακολουθούν κάποια πλεονεκτήματα που έχουν, τα οποία σχετίζονται πιο πολύ με το cost-based pricing, ενώ τα δυναμικά έχουν περισσότερο, στηρίζονται στο data, στο market analysis, είναι συνδεδεμένα με την αγορά και με τη ζήτηση, πιο πολύ βέβαια από τα στατικά. Τα στατικά, εντάξει, τα συμβόλαια είναι λίγο πιο straightforward, αν και υπάρχει και εκεί μια τάση αλλαγής. Και βέβαια αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να μπαίνουμε στη διαδικασία να χρησιμοποιούμε περισσότερο το value-based pricing ή να προσαρμόζουμε την πολιτική μας ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται. Το profit margin εδώ είναι λίγο μεγαλύτερο. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τον τρόπο που διαχειριστούμε τα distribution κανάλια και τι περιορισμούς θα τους βάλουμε. Γιατί και εδώ έχουμε ένα challenge
Δεν φτάνει δηλαδή να πούμε, α, ωραία, θα πάμε να παίξουμε στα δυναμικά τιμολόγια καλύτερα. Όχι. Έχει να κάνει και με το πώς θα διαχειριστούμε τα επιμέρους κανάλια που πουλάμε. Είναι η Booking, Expedia, τα B2B. Το site μας βέβαια, το οποίο είναι πρωτεύον και το primary στόχος να αυξήσουμε το τζίρο μας από εκεί, γιατί το cost από εκεί, τα margin cost που έχουμε από εκεί είναι πολύ μικρότερα από αυτά που πληρώνουμε στην Booking, στην Expedia, που ξέρετε. Ακόμα και όταν βάλεις τη διαφήμιση μέσα. Οπότε το balance εδώ δεν είναι το balance της ισορροπίας. Είναι το balance το οποίο έχει να κάνει με την αύξηση των πωλήσεων και το mix πωλήσεων, ώστε να υποφέρει το μεγαλύτερο κέρδος στο investment που κάνουμε εμείς, σαν ξενοδόχος ή σαν revenue manager ή σαν sales manager ή σαν διευθυντής. Εμείς έχουμε μία τεχνογνωσία η οποία υποστηρίζεται από 37, αν δεν κάνω λάθος, συναδέρφους και στα τρία τμήματα. Η ομάδα του revenue είναι, νομίζω είμαστε 10 άτομα. Το λέω έτσι στην περίπου, γιατί είμαστε αναπτυσσόμεθα, οπότε έχουμε και νέα παιδιά που μπαίνουν στην ομάδα. Οπότε έχουμε το know-how και εφαρμόζουμε αυτό το σχεδιασμό στις συνεργασίες που έχουμε, τις επιτυχημένες και πολυετής με τους συνεργάτες, αλλά και με τους καινούργιους συνεργάτες που έρχονται στην εταιρεία και ξεκινάμε μαζί. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι στηριζόμαστε πάρα πολύ στο data analysis. Η ιστορικότητα των στοιχείων που συλλέγουμε πάνε πίσω κάποια χρόνια από τότε που ξεκινάμε, ας πούμε, μια συνεργασία. Αυτά είναι η βάση, μετά μέσα από ένα πλάνο πολύ τακτικής επικοινωνίας με τον ξενοδόχο, παύλα, συνεργάτη, να δημιουργήσουμε ένα πλάνο πωλήσεων, το οποίο στηρίζεται σε μετρήσιμους revenue targets ανά περίοδο και ανά τύπο δωματίου και ανά... Ακόμα και αν δεν θεωστέ μπορούμε να το πάμε. Μπορούμε να πάμε πάρα πολύ αναλυτικά. Αυτό μας βοηθάει να δούμε σενάρια. Σενάρια τα οποία έχουν να κάνουν με το τελικό έσοδο του ξενοδοχείου από όλα τα distribution κανάλια που πουλάει, διότι έχουμε τα ιστορικά στοιχεία του ξενοδοχείου. Άρα μπορούμε να πούμε, ας πούμε, και να καθορίσουμε από την αρχή στο πλάνο μας τις ισορροπίες που θα έχουμε από πωλήσεις από την Booking, από τον πώληση από το site μας, από πού θέλουν να πάμε τα στατικά μας συμβόλαια, ανά distributor, όχι μόνο τα στατικά συνολικά. Αυτό το πλάνο που δημιουργείται, βέβαια είναι συνέχεια σε αξιολόγηση. Όταν λέω συνέχεια, εννοώ κάθε μέρα σχεδόν. Γιατί υπάρχει πολύ ενδελεχής ασχολία από την ομάδα του revenue ως προς το πωλησιακό κομμάτι, σε συνεννόηση βέβαια πάντα, με τις υπόλοιπες ομάδες, market και performance, για το που θα τοποθετηθούμε. Και βέβαια, εδώ ένα μεγάλο στοιχείο είναι και που είμαστε σε σχέση με το competition. Τα ξενοδοχεία τα οποία παρακολουθούμε και ελέγχουμε, καθορίζονται μαζί με τον ξενοδόχο, συνεργάτη. Οπότε γίνεται πάντα μία αναπροσαρμογή του σχεδίου, μελετώντας όμως συγκεκριμένα measurements, όπως είναι τα KPIs που βλέπετε αριστερά, και ελέγχοντας τα main pillars τα οποία βρίσκονται δεξιά. Αυτά εμπεριέχονται όλα μέσα στο πλάνο. Υπάρχει ένα συνέχεια monitoring αυτής της διαδικασίας, το οποίο ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά που καθορίζεται και τις συνθήκες που υπάρχει στο ξενοδοχείο ως προς το occupancy του ξενοδοχείου, μας βοηθάει να κάνουμε adjustments του πλάνου. Παράγοντες όπως είναι ένας πόλεμος, όπως είναι το πρόβλημα να κλείσει μια αγορά ή όπως είναι το τι θα μας κάνει booking, αν η booking κάνει dumping στην τιμή κλπ. Τα λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και αναπροσαρμόζουμε το σχέδιο ώστε πάντα να ακολουθούμε το target που έχουμε βάλει με τον ξενοδόχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εάν τώρα πάνε κάτι πάρα πολύ στραβά, προφανώς υπάρχει re-evaluation και επανακαθορισμός του target. Τα στάδια τα οποία τώρα αυτό μπορεί να μην το βλέπετε πίσω, θα σου εξηγήσω λίγο γρήγορα, επειδή να μην έχω λίγο χρόνο. Ουσιαστικά χωρίζουμε σε τρία επίπεδα ανάλογα με το κομμάτι πώλησης που υπάρχει από τους distributors που είναι εδώ αριστερά. Distributors είναι στατικά, groups και dynamic. Έχουμε την early booking period, τη middle και τη last. Επειδή έχουμε πλάνο και προγραμματισμό, ξέρουμε ανά πάσα στιγμή, με βάση τα στοιχεία πώλησης από το ξενοδοχείο, ποια είναι η κατηγορία του συνεργάτη που φέρνει πώληση μέσα στο ξενοδοχείο, που
παρουσιάζει μεγαλύτερη ροή ανά περίοδο. Δηλαδή, εδώ βλέπετε, ας πούμε, τους πρώτους 2-3 μήνες που ξεκινάει η σεζόν, υπάρχουν τα στατικά συμβόλαια τα οποία δίνουν μια μεγάλη ροή και ακολουθούν τα groups και μετά από εκεί και πέρα στα dynamic έχουμε το site και τα OTAs τα οποία λίγο πολύ βοηθάνε, λίγο λιγότερο. Φυσιολογικό. Έχουμε και πολύ availability εδώ. Εδώ όμως μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να ενισχύσουμε την παρουσία του ξενοδοχείου μέσα από τις προσφορές της target που υπάρχουν, όπως είναι Black Friday, όπως είναι μια χριστουγεννιάτικη προσφορά κλπ. Που το ξενοδοχείο λίγο ξεχωρίζει από το κοινό early booking που υπάρχει. Αυτό το πλάνο ακολουθείται όταν φτάνουμε μέχρι εκεί που φτάνουμε στο last minute. Εκεί αλλάζει και ο κανόνας ως προς την προτεραιότητα που θα έχουμε. Διότι στο last minute προφανώς μας ενδιαφέρει να πουλήσουμε τα τελευταία δωμάτια όσο γίνεται σε καλύτερη τιμή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι πιο ακριβή τιμή. Έτσι, το last minute εξαρτάται από τον προορισμό, εξαρτάται από τις συνήθειες της αγοράς κλπ. Και εκεί πέρα μπορούμε να παίξουμε λίγο πιο ελεύθερα ως προς τη δυναμικότητα της τιμής και το ελαττήριο της τιμής. Εξαρτάται και τι τύπους δωματίου έχουμε, είναι πολλά που πρέπει να συζητήσουμε και πάντα αυτά τα βλέπουμε σε συνεννόηση με τον συνεργάτη. Έχοντας όμως εμπεριστατωμένες και μετρήσιμες προτάσεις. Όλο αυτό το data, η συλλογή του γίνεται μέσα από το Revelier, το οποίο αναφέρθηκε και ο συνάδελφός μου ο Δημοσθένης, το οποίο ο Δημοσθένης αναφέρθηκε στα τρία κομμάτια που αφορά το performance. Οπότε, πέρα από το performance, έχουμε και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το actual sales, όπως είναι booking, το site μας, το lighthouse, που μας δίνει εικόνα του ανταγωνισμού, η Prime Address φυσικά. Οπότε, σκεφτείτε ότι έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία μαζί και έχουμε μία ομάδα από πίσω που αποτελείται από 3-4 άτομα ανακατάλημα που είναι από διαφορετικά backgrounds, δηλαδή revenue, marketing, performance και δεν χάνεται χρόνος στο να ασχοληθούμε να πω στην άλλη εταιρεία ότι κάναμε αυτό, εμείς τα κάνουμε όλα μαζί αυτά και ερχόμαστε με μία ολοκληρωμένη πρόταση προς τον συνεργάτη. Αυτό είναι το πλάνο επικοινωνίας που έχουμε. Είναι μικρά τα γράμματα, το ξέρω, μπορεί να μην μπορείτε να το διαβάσετε. Θα σας πω όμως τρία πράγματα. Έχουμε τρία επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει με το πλάνο. Δηλαδή το actual business plan που κάνουμε. Το δεύτερο έχει να κάνει με το actually πώς κάνουμε monitoring το πλάνο και τι corrective actions παίρνουμε. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε το annual communication, monthly, weekly, που στηρίζεται σε εβδομαδιαία, διεβδομαδιαία ή τριεβδομαδιαία ραντεβού που κάνουμε με τον συνεργάτη πάνω σε reporting και σε στοιχεία ώστε να μπούμε στη διαδικασία να πάρουμε corrective actions όπου χρειάζεται ή να κάνουμε καινούργια πράγματα εκεί που βλέπουμε τα πράγματα και δεν πάνε καλά. Έχουμε τα, όπως είπαμε, τα KPIs τα οποία μετράμε, άρα ξέρουμε τι μας γίνεται. Και βέβαια έχουμε το daily monitoring που γίνεται από την ομάδα η οποία ασχολείται καθημερινά με το ξενοδοχείο και μπαίνει στη διαδικασία να κοιτάξει όχι μόνο ένα μικρό booking window μπροστά, αλλά όλη την περίοδο. Γιατί τα data που έχουμε είναι για κάθε μέρα μέχρι όλη την περίοδο. Και ανά τύπο δωματίου, και ανά meal plan, και ανά rate category και ό,τι πώς αλλιώς το πείτε. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ανά πάσα στιγμή του τι γίνεται. Και να ξέρουμε πώς θα ενεργήσουμε. Γι' αυτό πολλές φορές είμαστε και proactive, δηλαδή παίρνουμε εμείς τον ξενοδόχο τηλέφωνο και του λέμε τι να κάνει και δεν περιμένουμε τον ξενοδόχο να μας πάρει. Βασικό. Στον Αλίανθο Garden είναι ένα κατάλημα το οποίο, αν δείτε τον προορισμό, είναι στον Πλακιά. Ο Πλακιάς είναι άγνωστος προορισμός στην Κρήτη, δεν υπάρχει. Είναι πολύ μικρός προορισμός και έχει μια αγορά, την αγορά της Γερμανίας, κατά 75%. Είναι τριών αστέρων το ξενοδοχείο. Αυτό το ξενοδοχείο έπρεπε να ανταγωνιστεί ξενοδοχεία που είναι στο Ρέθμο και στο Ηράκλειο για να πιάσει πωλήσεις. Άρα για να ήταν ακόμη πιο δύσκολο να πιάσουμε νούμερα. Το πήραμε μετά τον COVID, ή μάλλον εκεί πάνω στα χρόνια του COVID, αν δεν κάνω λάθος, μετά το 2021. Αναφέρθηκε και ο Δημοσθένης πριν εδώ στα στοιχεία. Το revenue του από το 2021 μέχρι το 2023 αυξάθηκε κατά 95%, αλλά από το 2022 στο 2023 15% και από το 2021 στο 2022 69%. Το 2022, δεν κάνω λάθος, ήταν η μικρότερη σεζόν από το 2023. Επίσης, το ADR του ξενοδοχείου σε περίοδο κρίσης με 5 τύπους δωματίων, με overbooking στο Garden View δωμάτιο, αυξήθηκε μέσα στον κορονοϊό κατά 26%. Αυτό σημαίνει ότι άλλαξε το μίξ πωλήσεων των δωματίων. Μέσα από τον προγραμματισμό φυσικά. Δεν γίνεται μόνο του, όπως ξέρετε. Το website πήρε πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Πήγε
από το, δεν βλέπω και καλά, συγγνώμη, πήγε 35% πάνω από το 21 στο 22, 21 χρόνια, χρονιά κορονοϊού, που η Booking έκανε πάρτι το 21, θυμάστε τις πωλήσεις, γιατί έκανε πολύ μεγάλο web marketing, εγώ ήμουν στην Booking τότε. Το 22 στο 23 άλλο είναι 24%, οπότε συνολικά το website πήρε, αυτό που έδειξε το πινακάκι, η πίτα του δημοσίου που μου άρεσε, πήρε πολύ μεγάλο κομμάτι πώλησης από την booking.com. Άρα φανταστείτε πόσο λιγότερο commission πλήρωσε το ξενοδοχείο και τι κέρδος είχε. Άρα ο στόχος δεν είναι να κάνουμε την online πώληση μόνο. Ο στόχος είναι να πουλήσουμε το site και να πιάσουμε ένα καλό mix πωλήσεων, αυτό που είπαμε πριν, έτσι. Το οποίο γίνεται σταδιακά και με στρατηγική, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Το online revenue έχει πάει στο 29%. Το ξενοδοχείο εξακολουθεί να έχει μεγάλο κομμάτι πωλήσεων από το offline. Όμως εδώ έχουμε καινούργιες αγορές που μπαίνουν μέσα, λόγω και του γεγονότος του πλάνου marketing και performance που έχουμε σχεδιάσει σε συνάρτηση με το sales plan, με τον συνεργάτη ξενοδόχο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το να ετοιμάσω μία στρατηγική τιμών, μία κουλτούρα τιμών, δεν φτάνει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τη δείξουμε αυτήν την κουλτούρα τιμών. Ο Δημοσθένης έδειξε πριν τα 4 πύλα στα οποία δουλεύουμε εμείς ως υπηρεσίες, σαν Revitab Direct, που όπως είπα και πριν στηρίζεται πάνω από 38 εξαίρετους συνεργάτες και συναδέρφους μου εν προκειμένου, και μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα πάνω σε data, ώστε να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε το όφελος της επένδυσης που κάνει ο ξενοδόχος για τη συνεργασία. Θα σας τελειώνω ένα λεπτό. Ένα λεπτό και τέλος. Με χαρά παρουσιάζω αυτό που ανέφερε πριν και ο κύριος Σταμάτης. Είναι το καινούργιο RMS το οποίο ετοιμάζουμε, διότι είμαστε μια εταιρεία η οποία επενδύει στο innovation και ακούμε τις ανάγκες της αγοράς. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία να ετοιμάσουμε ένα product το οποίο θα δίνει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα και το οποίο μπορεί ο ξενοδόχος να το έχει, να το δουλεύει και να το βοηθήσει στο decision making. Σε όλα τα στάδια του decision making, είτε είναι σε proactive είτε είναι σε reactive φάση. Είναι μικρά τα γράμματα, εντάξει, επίτηδες το βάλα μικρά για να μην μπορείτε να το δείτε, για να έρθετε να μας ζητήσετε να σας το δείξουμε όταν βγει. Οπότε ευελπιστούμε να έχουμε ερωτήσεις από εσάς και σήμερα, όχι μόνο για αυτό που έρχεται, αλλά για αυτά που κάνουμε. Είμαστε όλοι ανοιχτοί και σήμερα και μετά, έτσι, για να μοιραστούμε ιδέες και να μπορούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε. Όπως σας είπα και πριν και ανέφερε και ο συνάδελφός μου ο Δημοσθένης, αυτή τη στιγμή σε revenue έχουμε 37 ξενοδοχεία, τα οποία είναι μεγάλα ξενοδοχεία, είναι resort ξενοδοχεία, είναι πολύ καλά ξενοδοχεία, πεντάστερα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ζαζιβάρι, νομίζω μέχρι εκεί, τρεις χώρες έχω προς το παρόν. 41 εκατομμύρια ευρώ έσοδα κάνουμε στα ξενοδοχεία που δουλεύουμε. Έχουμε και, φανταστείτε ότι είναι σεζόν, έτσι, και στην Ελλάδα η σεζόν είναι πιο μικρή από ό,τι είναι στην Κύπρο, δυστυχώς, θα πω εγώ. 4.000 δωμάτια, αλλά αυτά τα 41 εκατομμύρια δεν έρχονται από Booking Expedia. Ένα μεγάλο κομμάτι έρχεται από το site φυσικά. Και η επένδυση που γίνεται είναι γύρω στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ μέσα από τις διαφημίσεις. Μέχρι τώρα δεν έχει τελειώσει η σεζόν, ελπίζω να συνεχιστεί μέχρι και τον Νοέμβρη. Έχουμε 130.000 room nights παράξει. Αυτοί είναι κάποιοι από τους συνεργάτες που έχουμε σε Ελλάδα, Κύπρο κλπ. Είναι μεγάλα αριθμό ξενοδοχείο, όπως σας είπα. Οπότε νομίζω τελείωσα. Και ευελπιστούμε είτε μετά το τέλος των παρουσιάσεων, είτε μετά στο διάλειμμα, να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις και δικές σας σκέψεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.